Κύριε Ζουγανέλη, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την ομιλία σας εδώ, ναι, τι πραγματεύετε και για τη συμμετοχή σας στην πρόταση του Αλέξη Γεωργούλη. Ναι. Καταρχήν η συμμετοχή είναι τιμητική. Με καλεί ένας φίλος καλλιτέχνης που αγαπώ και θαυμάζω και έχουμε μια πορεία φιλίας, τον οποίο αναγνωρίζω και ξέρω, γιατί τα πράγματα προβάλλονται ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται το σύστημα. Ο Αλέξης δεν είναι μόνο καλλιτέχνης, είναι πολίτης και αυτό με κάνει να είμαι συγγενής του. Δηλαδή και εγώ είμαι καλλιτέχνης πολίτης και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Η ομιλία μου θα είναι οι απόψεις μου, οι οποίες που αποδεικνύουν ότι οι τέκνες μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη της καθημερινότητάς μας, στην εξέλιξη της πολιτικής, γιατί η πολιτική είναι τα πάντα. Πολιτική είναι τα πάντα. Επειδή εγώ αντιδρώ πάρα πολύ στο γεγονός ότι η πολιτική είναι κατά τη γνώμη των πολιτικών ή κατά τη ζωή μόνο οικονομία, γι' αυτό είμαι παρόν. Είμαι παρόν σε ένα επίσημο φορέα που ενώνει την Ευρώπη. Οφείλω να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχω σε ό,τι παίρνει πρωτοβουλία που νομίζω θα πάει μπροστά τη ζωή. Ναι. Πιστεύετε ότι πραγματικά οι καλλιτέχνες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο? Βεβαίως, σαφέστατα. Κοιτάξτε να δείτε, πώς θα ήταν η ζωή στην Ελλάδα αν δεν υπήρχε ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης? Θα ήταν μια άλλη χώρα, σας διαβεβαιώ, ή ο Σακελάριος, ή ο Αριστοφάνης στα παλιά χρόνια, ή ο Κουρμούζης. Πώς θα ήταν, ας πούμε, η αγγλοσαξονική λογική, η πολιτισμική, αν δεν ήταν ο Τζον Λένον? Οι Pink Floyd που αντιστάθηκαν, έχουν απέναντι την εξουσία με έναν τρόπο πάρα πολύ ισχυρό. Με έναν τρόπο που επικοινωνεί ο άλλος μαζί και μπαίνει μέσα στην ψυχή. Βεβαίως, ο καλλιτέχνης, και όχι μόνο, αρκεί να είναι συμμέτοχος και να αντιδράσει αυτά που γίνονται. Τι περιμένετε από αυτή την εκδήλωση? Περιμένω να επικοινωνηθεί όσο γίνεται περισσότερο η έννοια του πολιτισμού. Και μάλιστα εμένα με ενδιαφέρει ο ελληνικός πολιτισμός, γιατί πιστεύω πως ο ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός που θα συμβάλλει στην εξέλιξη της υπόλοιπης Ευρώπης. Στην Αθήνα, πού μπορούμε να σας δούμε? Στην Αθήνα είμαι Happy Birthday Ελλάς, 200 χρόνια εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά που εμείς τη λέμε ασυναρτησία, ούτε παλιγγενεσία, γιατί πιστεύω ότι αυτά που μας πήγαν πίσω είναι αυτά που τα συνάρτητα που συνέβησαν τα 200 χρόνια, αλλά γιορτάζουμε παρόλα αυτά. Με εκτός της Ζωζός Αμπουτζάκη, έχω και εξαιρετικούς συναδέλφους οι οποίοι συμβάλλουν στην εξέλιξη της παράστασής μας. Αμιγώς ελληνική σκέψη. Και στο Θέατρο Αθηνά. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση και για την πρόσκληση του κυρίου Γεωργούλη? Ναι, με προσκάλεσε ο Αλέξης να κάνω μια ομιλία σε σχέση με την τέχνη και την πολιτική. Και εγώ, με αφορμή τις εικαστικές τέχνες, γιατί είμαι λάτρης, με αφορμή λοιπόν αυτό, εξαπλώθηκα και σκέφτηκα πώς μπορεί να συνδεθούν αυτά τα δύο. Γιατί η τέχνη με την πολιτική έχουν συνδεθεί με επιτυχία και με αποτυχία πολλές φορές στο παρελθόν και στο παρόν. Και φαντάζομαι και στο μέλλον. Πολλές φορές πέτυχε ο ένας τομέας και απέτυχε ο άλλος να επηρεάσει τον άλλον. Και βρήκα ότι το point όλων, το zoom όλων, είναι πώς η τέχνη θα μπορέσει να φτιάξει πολίτες. Να φτιάξει σωστούς πολίτες, ανθρώπους που ξέρουν τον εαυτό τους, που έχουν αυτογνωσία, ώστε μετά να μπορούν να σταθούν σε ένα σύνολο. Δηλαδή το πρόβλημα όλων είναι, και η ερώτηση πάντοτε είναι, ποιος ψήφισε τον τάδε, πώς βγήκε ο τάδε, γιατί να είναι ο τάδε, γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πιστεύω ότι όλα θα ήταν πολύ πιο καλά αν μόνοι μας, αν είχαμε ήδη ένα επίπεδο χτίσει μέσα μας, στην ψυχή μας και στο νου μας, στο οποίο η τέχνη μπορεί να είναι φοβερός αρρωγός. Η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, αλλά όχι με τον τρόπο που νομίζει όλος ο κόσμος. Η στρατευμένη τέχνη και τα κραυγαλαία μηνύματα. Πιο υποδόρια, πιο ουσιαστικά. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι εφικτό ο πολιτισμός να μπει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών? Όχι, όχι, όχι ο πολιτισμός, όχι. Μπορεί όμως ο πολιτισμός να βοηθήσει τους ανθρώπους να είναι πιο κεραίοι και πιο σωστοί, να αντιλαμβάνονται περισσότερα πράγματα, ώστε να είναι και πιο σωστοί ψηφοφόροι. Γιατί η πολιτική όλη στηρίζεται γύρω από την ψήφο. Πώς κάποιος θα είναι κάπως να μεταφέρει τη γνώμη κάποιου άλλου. Έτσι, όσο πιο ολοκληρωμένοι είμαστε, τόσο τον πιο σωστό θα επιλέξουμε για να μας εκπροσωπήσει κάπου. Από τη συναναστροφή σας με τον κύριο Γεωργούλη, τι έχετε αποκομίσει? Αυτό μου το ρωτάνε όλοι και εγώ το γνώρισα χθες. Τον Αλέξη δεν τον ήξερα, συνάδελφο, στο θέατρο. Το γνώρισα χθες και θα πω και αυτό που είπα και στους άλλους, ότι μιλούσαμε για 4 ώρες περίπου και ήταν φοβερές οι κουβέντες που κάναμε σε όλα τα επίπεδα. Από χιούμορ και χαζομάρα μέχρι βαθιά φιλοσοφικά, γιατί είχαμε και τον Σπύρο μαζί μας, που είναι σούπερ διάνοια στο Πανεπιστήμιο. Και κάναμε κάτι φοβερές κουβέντες. Ο Αλέξης πολύ σύντομα, αν όχι θα εγκληματιστεί, αν όχι εγκληματίστηκε, και θέλει πολλή δουλειά
ως καλλιτέχνης να μπορέσει να γίνει μέρος μιας πολιτικής κατάστασης. Είμαστε λίγο συναισθηματικοί και ο Αλέξης πολύ. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στις Βρυξέλλες. Ναι, ναι, ναι. Το Ευρωκοινοβούλιο πώς σας φαίνεται? Πολύ γκράντε, πολύ γκλάμορος, πολύ περίεργο, ναι, ναι. Είναι επιβλητικό πολύ. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τρανέ. Θέλετε να μας πείτε για το θέμα της ομιλίας σας σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες, καθώς και για την πρόταση από τον κύριο Γεωργούλη? Ναι, η ομιλία μου έχει να κάνει με τον Παράδεισο. Και ποιος εμπορεύεται το Παράδεισο, ούτε λίγο ούτε πολύ? Είναι. Χάθηκε ο Παράδεισος? Θέλουμε το Παράδεισο. Λοιπόν, και αυτό όμως αναφέρεται κυρίως στη σεξουαλικότητα. Θα μιλήσω για την σεξουαλικότητα και πώς η σεξουαλικότητα συνδέεται με την ελευθερία μας και πώς η σεξουαλικότητα συνδέεται με την ίδια τη ζωή μας. Θεωρείτε ότι η τέχνη και η πολιτική συνδέονται, ειδικά στο σήμερα? Πάντα συνδέονται η τέχνη και η πολιτική. Πάντα η τέχνη έχει ένα προβάδισμα. Ποιο είναι το προβάδισμα? Αυτό μπορεί να υποθέσει. Ο καλλιτέχνης υποθέτει. Ο καλλιτέχνης είναι ένας παραμυθατζής στην ουσία, ο οποίος φτιάχνει οποιοδήποτε σενάριο μπορεί να συμβεί. Η τέχνη είναι ένα πολυεργαλείο για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο. Η τέχνη δεν είναι ούτε να διακοσμήσουμε δωμάτια, ούτε να. Αλλά όμως τι, μιλάει ακριβώς στη ψυχή μας. Μιλάει στον εσωτερικό μας κόσμο. Κύριε Χαραβαλιά, σε δύσκολους καιρούς, σε περιόδους κρίσης, όλοι λένε ότι πρέπει να ακουστεί η φωνή των καλλιτεχνών. Εσείς τι έχετε να πείτε σε σχέση με αυτό? Εγώ έχω να πω ότι είναι σε περιόδους κρίσης πρέπει να ακουστεί η φωνή όλων των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό την έννοια του όλου, οι καλλιτέχνες επιτελούν ένα συγκεκριμένο ή ένα προσδιορισμένο, θα το λέγαμε, έργο. Έχουν να πούν πολλά πράγματα, κυρίως γιατί εστιάζουν, κάνουν έναν εντοπισμό μέσα στις ροές της πραγματικότητας. Άρα εστιάζουν κάπου, όπως ο φωτογραφικός φακός εστιάζει και νετάρει κάπου. Αυτό εκεί που πάμε και εστιάζουμε και εντοπίζουμε, επιτυγχάνεται πολλές φορές όταν έχει κανείς τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να δημιουργήσει από ένα στιγμιότυπο μια κοσμοϊκόνα. Υπ' αυτή την έννοια, όταν μια εικόνα από στιγμιότυπο, από μια στιγμιαία καταγραφή λειτουργεί ως κοσμοϊκόνα, διαστέλλεται δηλαδή, τότε έχουμε μια εισαγωγή του πολιτικού, δηλαδή μια διεύρυνση από το ατομικό προς το συλλογικό, προς το καθολικό. Η τέχνη μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας προς το καλύτερο? Μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα? Ναι, ίσως σε ένα βαθμό, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Απλώς δεν το πιστεύουν. Εσείς, σε σχέση με το ίδιο ερώτημα. Η τέχνη είναι ένα αποκούμπι για τον άνθρωπο. Δεν αλλάζει ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέσει οποιασδήποτε αλλαγές. Όπως είπα και πιο νωρίς, η τέχνη υπονοεί και υπονομεύει, και ότι είναι ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε την ίδια μας την ύπαρξη και να κάνουμε ό,τι σενάριο θέλουμε. Οπότε, σαν τέτοιο, είναι χρήσιμη για τη ζωή μας. Η τέχνη στην ουσία, τι κάνεις, κερδίζεις τον θάνατο. Δηλαδή είναι ένα από τα εργαλεία που έχεις για να τα βάλεις με τον θάνατο. Μετεώσεις. Γιατί μόνο έτσι διαφορετικά ο άνθρωπος έχει την ήττα, ητάται, πεθαίνει, έχει συνείδηση της ήττας. Η ίδια η τέχνη λοιπόν με τις υποθέσεις της, έτσι ακριβώς κερδίζεις ένα κομμάτι από τον θάνατο ή αν θέλεις εξοικειώνεσαι με το φόβο του θανάτου.